και κύριοι, χαίρετε και καλή εβδομάδα. Δευτέρα σήμερα, 25 Ιουλίου, και παρακολουθείτε το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων από το Επιλογές. Θα ξεκινήσουμε το δελτίο μας με τη φωτιά που καεί στον Εύρο, στο δάσος της Ζαδιάς. Οι συνάδελφοι από την ηλεκτρονική πύλη ή Εύρος παρακολουθούν και αναμεταδίδουν από την πρώτη στιγμή όλες τις εξελίξεις στο πύρινο μέτωπο. Μαζί μας τηλεφωνικά έχουμε τη δημοσιογράφο Φένια Δούκογλου, η οποία και θα μας μεταφέρει την εικόνα που επικρατεί μέχρι και αυτή τη στιγμή. Φένια, καλό μεσημέρι από Σέρες. Καλησπέρα από τον Εύρο και από το ievros.gr. Δυστυχώς, ακόμα μία νύχτα τρόμου έζησαν οι κάτοικοι του Εύρου, καθώς η καταστροφική αυτή πυρκαγιά, η οποία ξεκίνησε από την Πέμπτη, συνεχίζει να κατακαίει το Εθνικό Πάρκο Δαδιάς Λευκίνης. Δυστυχώς, οι επίγειες και ενέργειες δυνάμεις δίνουν πραγματικά έναν τιτάνιο αγώνα για να περιορίσουν τα μέτωπα και τις πύρινες φλόγες, που καίνε αυτό το μοναδικής βιοποικιλότητας και παγκόσμιας σημασίας οικοσύστημα. Παρόλα αυτά, ακόμη η φωτιά παραμένει. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες του ievros.gr, επικεντρώνονται οι επίγειες και οι ενέργειες δυνάμεις στην οριοθέτηση του νοτιοδυτικού μετώπου. Και ο κύριος Χρήστος Τηλιανίδης, ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, βρίσκεται από εχθές στον Εύρο και συντονίζει και αξιολογεί την κατάσταση. Έχουν πάρει νέες αποφάσεις που αφορούν, όπως είπαμε και προηγουμένως, τον νοτιοδυτικό μέτωπο. Άρα, Φένια, σε διακόπτω, ο κύριος Τηλιανίδης παραμένει εκεί στην περιοχή σας? Ναι, παραμένει. Δεν έχει φύγει, ναι. Ναι. Ωστόσο, είναι καλύτερη ελαφρώς η εικόνα, καθώς το πρωί είχαμε και κάποιες σταγόνες νερού, να το πούμε, λίγο βροχή. Οπότε υπήρξε μια μικρή αισιοδοξία. Παρόλα αυτά, τώρα επανήλθαμε στα προηγούμενα. Το βόρειο τμήμα της φωτιάς, για να είμαστε πιο ακριβείς, προς το χωριό και τις εγκαταστάσεις της μονάδας, έχει απομακρυνθεί ο κίνδυνος. Ωστόσο, έχει πάθει μεγάλη ζημιά το δάσος. Ναι, θέλω λίγο να μας δώσεις έτσι περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις καταστροφές που έχουν γίνει στο δάσος. Και πριν από αυτό, να πούμε ότι και ο Σύλλογος Προστασίας και Περίθαλψης Άγριας Ζωής Άνιμα βρίσκεται εκεί στο χώρο, έχει βάλει τις εγκαταστάσεις του και δίνει τις πρώτες βοήθειες στην άγρια πανίδα και στα ζώα που χρειάζονται, είτε με ορούς, με νερό και κάποια φάρμακα που ίσως χρειάζονται τα ζώα. Παρ' όλα αυτά δεν έχουν τραυματιστεί, δεν υπάρχει κάποια απώλεια ζώου σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες. Τώρα, είναι πιο πολύ ταλαιπωρημένα από όλη αυτή την κατάσταση, ναι, από τη φωτιά. Ναι, γιατί ξεσηκώθηκαν και από τις φωλιές τους, έτσι. Να πούμε ότι από το πρωί και με το πρώτο φως της ημέρας, στην περιοχή του Εθνικού Πάρκου Δάσους της Ζαδιάς επιχειρούσαν 32 πυροσβέστες με 68 οχήματα, 13 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, 2 πυροσβεστικά αεροσκάφη, 4 πυροσβεστικά ελικόπτερα. Τώρα, μιλώντας λίγο για το Εθνικό Πάρκο της Ζαδιάς, να πούμε ότι είναι ένα από τα σημαντικότερα εθνικά πάρκα της χώρας και της Ευρώπης, έτσι, γιατί μαζί με αυτό απειλούνται και τα μοναδικά αρπακτικά της περιοχής. Έχει ήδη καταγραφεί σημαντική έκταση, καθώς και φωλιές αρπακτικών πουλιών σε αριθμό που αυτή τη στιγμή δεν μπορεί κανείς να εκτιμήσει η απώλεια των φυσικών φωλιών των πουλιών πόσοι είναι. Είναι από τις παλαιότερες προστατευόμενες περιοχές στην Ελλάδα. Φιλοξενεί 3 από τα 4 συνολικά είδη γήπα της Ευρώπης. Παράλληλα, φιλοξενεί και τον μοναδικό αναπαραγόμενο πληθυσμό μαυρόγυπα σε ολόκληρη τη Βαλκανική Χερσόνησο και αποτελεί από τα λίγα καταφύγια σπάνιων αρπακτικών πουλιών, όπως ο θαλασσαετός, όπως θα γνωρίζετε, ο βασιλαετός, ο κραυγαετός, που αναπαράγονται σε τέτοιες περιοχές. Εκεί πέρα πριν συναντούσαμε και 205 είδη πουλιών, μια εξαιρετικά, όπως γνωρίζετε πολύ καλά, υψηλή ποικιλία ειδών αμφιβίων και ερπετών. Τα οποία μεταναστεύουν τώρα σε αυτή τη φάση στην προσπάθειά τους να διασωθούν. Ναι, στην προσπάθειά τους ακριβώς μεταφέρονται είτε σε άλλη περιοχή πιο δίπλα, είτε τα περισυλλέγει ο Σύλλογος Άνιμα. Γίνεται καλύτερη προσπάθεια για να διασωθούν. Ευτυχώς, όπως σας είπα και πριν, μέχρι τώρα δεν έχουμε μάθει κάποια απώλεια ζώου. Και το παρατηρητήριο έχει καταστραφεί, έχει καεί? Ναι, έχει καεί ένα μέρος του, ναι. Μάλιστα. Και παράλληλα να τονίσουμε ότι και ακόμα ένα μέτωπο φωτιάς έχει ξεσπάσει ξαφνικά και αυτό στον Προβατώνα. Είναι κοντά στο στρατόπεδο της 7ης Ταξιαρχίας. Είναι ουσιαστικά από φλόγες οι οποίες επιδούν από αυτή τη μεγάλη πυρκαγιά στο Εθνικό Πάρκο Βαδιάς Λευκίνη. Και να τονίσουμε, όπως έχουμε ανεβάσει και στο Facebook page του ievros.gr, ότι ένα μαντρίδι έχει καεί ολοσχερός. Ευτυχώς όμως πρόλαβε και εκενώθηκε και τα ζώα έχουν απομακρύνθηκαν άμεσα πριν από την καταστροφή του. Οι κάτοικοι φαντάζομαι θα είναι και ανάστατοι όλες αυτές τις μέρες με όλα αυτά που, ναι, που παίρνουν. Ναι, η αστυνομία έχει αναλάβει συγκεκριμένα την απομάκρυνση 400 πολιτών από την περιοχή της Ζαδιάς και χθες στάλθηκε και δεύτερο μήνυμα εκένωση από το 112.
Και να τονίσουμε για όσους μας ακούν και έχουν σχέση με τον Εύρο ότι κλειστή παραμένει εξαιτίας της φωτιάς η Εθνική Οδός στο ύψος της Λυκόφη και έχει γίνει προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας και στα δύο ρεύματα, τόσο στην Εθνική Οδό Αλεξανδρούπολης Ορεστιάδας και πηγαίνουν από το ύψος των Λαγινών μέχρι και το ύψος του κόμπου της Βαδιάς είναι κλειστή. Κυκλοφορία γίνεται από την επαρχιακή οδό, την παλιά Λαγινών Βαδιάς. Μάλιστα. Φένια, σε ευχαριστούμε για τις πληροφορίες και για την ενημέρωση. Για ακόμη μία φορά θα ευχηθώ τη μεθεπόμενη μέρα να έχουμε ευχάριστα νέα. Μακάρι. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλό μεσημέρι. Καλή σας συνέχεια. Babylino Pants. Δεν αναδείχτηκαν τυχαία προϊόν της χρονιάς. Προσφέρουν δοκιμασμένη προστασία. Δεν αφήνουν κενά για διαρροές. Ενώ εξασφαλίζουν ασύγκριτη στεγνότητα ακόμη και μετά από πολύ ωραία χρήση τη νύχτα. Babylino Pants. Δοκιμασμένη προστασία μέρα νύχτα. Γιατί επιλέξαμε το νέο Protergia Sunshade? Μόλις έβαλε γελιά ηλίου. Ακριβώς! Γιατί έχουμε πολύ ήλιο και γιατί είναι η μόνη υπηρεσία που μας βοηθάει να παράγουμε και να αποθηκεύουμε ενέργεια. Και ταυτόχρονα μειώνουμε και το λογαριασμό μας. Αγάπη μου, συνεχίζει. Κι εγώ συνεχίζω. Γιατί με το SunSave διαχειριζόμαστε την ενέργεια που αποθηκεύουμε και τη χρησιμοποιούμε όποτε χρειαστεί. Μην περιμένεις. Με τη νέα υπηρεσία SunSave της Protergia κάνεις την ενέργεια του ήλιου δική σου και βλέπεις διαφορά στον λογαριασμό σου. Μπες στο protergia.gr ή κάλεσε στο 18311. Τα αιτήματα των τρίτεκνων οικογενειών που ζητούν επίλυση είναι διαρκή. Σύμφωνα με τον πρόεδρο των τριτέκνων, νομού Σερών, η Ελπίδα, η Ομοσπονδία προανήγγειλε πορεία διαμαρτυρίες στις 10 Σεπτεμβρίου με απότερο στόχο τους να συναντηθούν με τον Πρωθυπουργό. Συνεχίζουν τα αιτήματα της Ομοσπονδίας Πολυμελών Οικογενειών με τρία τέκνα και των συλλόγων που ανήκουν σε αυτή, διεκδικώντας την επίλυση πάγιων ζητημάτων. Ο πρόεδρος του Συλλόγου Τριτέκνων Ομού Σερών, κ. Νίκος Παπανίκος, μιλώντας στο Επιλογές, ανέφερε πως ζητούν εδώ και καιρό την εξομοίωση των τριτέκνων οικογενειών με τις πολυτέκνες. Εμείς πρέπει να σας πω ότι ο αγώνας μας υπέρ των τριτέκνων οικογενειών και γενικά της οικογένειας είναι συνεχής. Και δεν σταματάει καθόλου. Στις 26 του Ιουνίου, μάλιστα με αντιπροσωπεία της Ομοσπονδίας, παρέδωσε στον Πρωθυπουργό μια επιστολή στη γραμματεία του Πρωθυπουργού. Δεν κατάφερε να δει τον ίδιο, αν και αυτό είναι πάγιο αίτημά μας να συναντήσουμε τον Πρωθυπουργό, στην οποία υπάρχουν όλες οι προτάσεις της Ομοσπονδίας, που απορρέουν και από τους συλλόγους που κάνουν προτάσεις προς την Ομοσπονδία, όσον αφορά τις ανάγκες της τρίτεκνης οικογένειας, αλλά και προτάσεις ώστε να γίνουν υπέρ του δημογραφικού, που ξέρετε ότι είναι το μείζον πρόβλημα της χώρας. Το βασικό μας, η βασική μας διεκδίκηση, το βασικό μας τέλος σαν Ομοσπονδία και σαν Σύλλογοι είναι η εξομοίωση με τους πολυτέκνους. Εφόσον γίνει η εξομοίωση αυτή και χαρακτηριστούμε πολυμελείς οικογένειες, γιατί είμαστε πολυμελείς οικογένειες, όπως σε όλα σχεδόν τις χώρες της Ευρώπης, θα λυθούν πολλά θέματα. Γιατί από εκεί και πέρα αυτό που διεκδικούμε είναι κάποια μείωση στα μέσα μαζικής μεταφοράς, στα εισιτήρια των μέσα μαζικής μεταφοράς που έχουμε κάποια λίγα μέχρι τώρα. Για να ενισχυθούν οι τρίτεκνες οικογένειες θα πρέπει να υπάρξει πολιτική βούληση, σύμφωνα με τον κύριο Παπανίκο. Μάλιστα, η Ομοσπονδία προανήγγειλε πορεία διαμαρτυρίας στις 10 Σεπτεμβρίου με απότερο στόχο τους να συναντηθούν με τον Πρωθυπουργό. Τώρα, όσον αφορά τα υπόλοιπα αιτήματα, αυτά είναι η ενίσχυση της τρίτης οικογένειας με πολλούς τρόπους μπορεί να γίνει. Το θέμα είναι ότι πρέπει να υπάρξει βούληση της κυβέρνησης. Η κυβέρνηση έκανε ένα καλό βήμα στην αρχή, ίδρυσε ένα υπουργείο δημογραφικής πολιτικής. Η κυρία Συναγγέλα έχει άμεση επικοινωνία με την Ομοσπονδία και με τους συλλόγους μας, είναι πολύ δεκτική. Από εκεί και πέρα όμως τα θέματα δεν προχωρούν. Δέχεται, συζητάμε τα πάντα, δέχεται τις προτάσεις μας, δέχεται τις ανάγκες της τρίτεκνης οικογένειας, παρόλα αυτά που εκεί πέρα δεν προχωράνε τα θέματα. Μάλιστα. Πιο πέρα, Υπουργεία Οικονομικών, Κοινωνικής Ασφάλειας κτλ. Αυτό είναι το παράπονο μας κατά κάποιο τρόπο. Υπήρξε και μία διαμαρτυρία σχετικά με το τουρισμός για όλους και τα 150 ευρώ. Ναι, τώρα αυτό το τελευταίο, εντάξει, πέρα από όλα τα άλλα τα οποία διαμαρτυρόμαστε, τώρα καταλαβαίνετε ότι 150 ευρώ για να πάει μια οικογένεια δεν υπάρχει κάποια ρύθμιση σε αυτό, ώστε να έχει κάποια προσάφηση όσον αφορά την οικογένεια, μια πολυμελής οικογένεια. Με 150 ευρώ τώρα ούτε η βενζίνη φτάνει για να πας κάπου.
με το αυτοκίνητο. Από εκεί πέρα σας είπα, ο αγώνας μας είναι διαρκής, θα συνεχιστεί και μάλιστα δοθεί της ευκαιρίας να καλέσω όλο τον κόσμο που θέλει να συμπαρασταθεί στον αγώνα. Στις 10 Σεπτεμβρίου, που είναι Σάββατο νομίζω είναι στην έκθεση, εμείς σαν Διοικητικό Συμβούλιο και σαν Σύλλογος καλούμε όλο τον κόσμο αν θέλει να συμπαρασταθεί σε μια πορεία που θα γίνει εκεί διαμαρτυρίας, με σκοπό να συναντηθούμε και με τον Πρωθυπουργό. Σε ακολουθία προς την Ομοσπονδία που παίρνει αποφάσεις, συμπορευόμαστε κι εμείς και προσπαθούμε όσο γίνεται να υποστηρίξουμε τα δικαιώματα των τρίτων οικογενειών. Ο κ. Παπανίκος τονίζει την ανάγκη στήριξης των νέων ζευγαριών στην προσπάθεια και στην επιθυμία τους να δημιουργήσουν πολυμελείς οικογένειες. Θα πρέπει να στηριχθεί οι νέοι όσον αφορά την εργασία και την κατοικία τους ώστε να δημιουργήσουν οικογένεια. Πρέπει να ξεκινήσει από πολύ πίσω δηλαδή. Από τη ρίζα του πρέπει να το δούμε το πρόβλημα, κύριε Παπανίκο. Ναι. Και σίγουρα τα κίνητρα που μπορούν να δοθούν πλέον στις οικογένειες που έχουν ένα ή δύο παιδιά για να φτάσουν στο 3 είναι σίγουρα θα βοηθήσουν το δημογραφικό που σας είπα ότι είναι ένα από τα πολύ, πολύ μεγάλα προβλήματα που θα αντιμετωπίσει η χώρα μας σε λίγο. Είναι μια μεγάλη απειλή η μείωση του δημογραφικού. Να ξέρετε ότι κάθε χρόνο χάνουμε μία πόλη 50.000 κατοίκων. Αυτό δεν είναι μικρό πράγμα, είναι σαν να έχουμε ένα πόλεμο. Ναι. Οπότε πρέπει να γίνει κάποια άμυνα σε αυτό εδώ και το δημοσιονομικό κόστος λίγο θα πρέπει η κυβέρνηση να το σκεφτεί ότι θα αντιμετωπίσει έναν στην ουσία εσωτερικό πόλεμο που είναι λίγο ύπουλος και δεν φαίνεται. Και αλλάζουμε κλίμα, καθώς στο σημείο αυτό θα συνομιλήσουμε τηλεφωνικά με τον καλλιτεχνικό διευθυντή του ΔΠΘΕΣ ΕΡΟΝ, κύριο Γιώργο Ανδρέου, καθώς έχει ξεκινήσει ήδη η περιοδία με επιτυχία, σύμφωνα με την εικόνα που έχουμε μέχρι στιγμής, της θεατρικής παράστασης Δελισταύρου και Ιός. Ο θεσμός το καλοκαίρι της Κωμωδίας φαίνεται πως αγκαλιάζεται με ιδιαίτερη αγάπη από τους Ερέους. Κύριε Ανδρέου, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους θεατές και ακροατές της εκπομπής. Πριν προχωρήσουμε τη συζήτησή μας, θα μου επιτρέψετε να πω στο κοινό που μας παρακολουθεί πως από το ΔΠΘΕ ανακοινώθηκε ότι η δεύτερη ειδική επιτροπή του άρθρου 152 της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης δικαίωσε την προσφυγή του ΔΠΘΕ και η απόφαση ελήφθη με ομοφωνία των τριών μελών της ειδικής επιτροπής. Αποτέλεσμά της είναι η πλήρης και οριστική νομική δικαίωση της συνολικής διαδικασίας επιλογής νέου καλλιτεχνικού διευθυντή από το ΔΠΘΕ ΣΕΡΟΝ. Αυτά για να τα βάλουμε τα πράγματα όλα σε μία σειρά και σε μία τάξη. Και θα ήθελα τώρα να αναφερθούμε στην παράσταση Δελισταύρου και Ιός, η οποία όπως προαναφέραμε αγκαλιάζεται με ιδιαίτερη αγάπη από την Περιφερειακή Ενότητα ΣΕΡΟΝ. Κοιτάξτε, το καλοκαίρι της Κωμωδίας είναι ένας θεσμός που τον ξεκινήσαμε με το ΔΠΘΕ ΣΕΡΟΝ φέτος το καλοκαίρι. Είναι ένας θεσμός ο οποίος έχει σαν στόχο να ψυχαγωγήσει και να δώσει και ταυτοχρόνως ένα υψηλό επίπεδο θεατρικό προϊόν βασισμένο στα έργα των πολύ σημαντικών νεοελλήνων συγγραφέων της Κωμωδίας. Και όταν το λέμε αυτό εννοούμε ακόμα και πολύ πριν από τον 20ο αιώνα υπάρχουν σημαντικότατα έργα. Ο Σπύρος Ευαγγελάτος έχει κάνει καταπληκτική δουλειά με το Φιάκα, τον Γκατσούρμπο, την Ιφηγένεια Λιξουρίου, διάφορα έργα του Ραγκαβή. Μετά υπάρχει το Αριστούργημα, η Βαβυλωνία αλλά και η Γυναικοκρατία του Βυζάντιου που είναι έργα γραμμένα γύρω στο 1840 και μετά συνεχίζουμε και μπαίνουμε στο 20ο αιώνα με όλους αυτούς τους σπουδαίους θεατρικούς συγγραφείς που πολλές φορές οι κωμωδίες τους μετά γινόντουσαν και κινηματογραφικές ταινίες. Μια τέτοια περίπτωση είναι το Δελισταύρου και Ιός, ένα θεατρικό έργο καταρχήν των Σακελάριου και Γιαννακόπουλου το οποίο μετά διασκευάστηκε για τον κινηματογράφο νομίζω και τρεις φορές. Την πρώτη φορά με τον Λιμοδητήδη, μετά με τον Κωνσταντάρα και υπάρχει και μια ελεύθερη διασκευή που έχουν αντιστραφεί οι ρόλοι και είναι η πρωταγωνίστρια η Βλαχοπούλου. Όπως είπατε πολύ σωστά το είπατε, υπάρχει καταπληκτική αποδοχή γιατί πλέον δεν έχουμε μόνο την εικόνα από την πρεμιέρα που έγινε στο αυτοκινητοδρόμιο που ήταν πραγματικά νομίζω ένα μοναδικό γεγονός και μας ενθουσίασε και μας συγκίνησε όλους μας. Προσωπικά αλλά εγώ μετά, κύριε Ανδρέου, τόσο χρόνια που παρακολουθώ το ΔΠΘΕ ΣΕΡΟΝ δεν θυμάμαι να είχαμε ξανά τόσο μεγάλη προσέλευση κόσμου, τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια. Ήταν μια πολύ συγκινητική στιγμή και για μας, για τον δήμαρχό μας, τον Ανέκδοτο Χρυσάφη, που ήταν υπέρμαχος όλης αυτής της προσπάθειας και του ΔΠΘΕ γενικότερα, αλλά και για το καλοκαίρι της Κωμωδίας, που δέχτηκε αυτό το συσταγωγικό ρίσκο του να πάνε στο αυτοκινητοδρόμιο και βοήθησε με κάθε τρόπο όλοι οι συντελεστές. Το θετικό είναι ότι η ΣΕΡΕΗ είναι πολύ πιο κινητική και πολύ πιο
ενδιαφέροντες τύποι, θα το πω έτσι, από ό,τι θέλουν να τους παρουσιάζουν κάτι, γιατί μου λέγανε ότι εδώ στην πόλη δεν φτάνουμε παρά μόνο μέχρι το Θεατράκι ή μέχρι την Πλατεία Ελευθερίας και δεν θα έρθουν. Εν τω μεταξύ, εγώ είδα όχι μόνο πάρα πολύ κόσμο, είδα και κόσμο αποφασισμένο και φυσικά πήρα και ένα μέτρο, το οποίο μέτρο ποιο είναι, ότι η πόλη μας έχει ανάγκη από ένα καλοκαιρινό αμφιθέατρο 3.000 θέσεων. Έτσι. Γιατί όταν η πόλη μπορεί να λειτουργήσει έτσι, όταν την ενδιαφέρει κάτι, αντίστοιχα σε μια μεγάλη συναυλία, σε ένα μεγάλο πολιτιστικό γεγονός, θα έχει 3.000 θέσεις. Άρα, μια μεγάλη μας έλλειψη, η οποία πάει να θεραπευτεί τώρα με αυτά τα πράγματα που συμβαίνουν δίπλα στο Μουσείο Ξενάκη, όπου σε αυτό το στρατόπεδο που ανήκει στο Δήμο, γίνονται δράσεις και προσπάθειες για να δημιουργηθεί και αμφιθέατρο και λαογραφικό μουσείο και μουσείο της πόλης. Κύριε Ανδρέου, θα σας διακόψω σε αυτό το σημείο για να σας πω και εγώ ότι η ανάγκη για ένα μεγάλο καλοκαιρινό θέατρο εδώ στην πόλη των Σερών δεν προέκυψε τώρα ξαφνικά. Είναι μια ανάγκη η οποία ήταν χρόνια δεν έχουμε καλοκαιρινό θέατρο. Απλώς υπήρχαν κάποιοι άλλοι χώροι οι οποίοι λειτουργούσαν ως ασπιρίνη, επιτρέψτε μου να χρησιμοποιήσω αυτή την έκφραση. Σωστά το λέτε και αναφέρεσαι στο αμφιθέατρο των ΤΕΗ. Το αμφιθέατρο των ΤΕΗ. Ναι, γιατί δεν μπορούμε να πούμε ότι το αμφιθέατρο του ΤΕΗ ήταν ένας καθαρά καλλιτεχνικός θεατρικός χώρος. Όχι, έδωσε λύσεις, αλλά δεν ήταν αυτό που πρέπει να είναι σε μια πόλη σαν τη δική μας. Και εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι είμαστε πια κοντά στο να λυθεί αυτό το θέμα. Εγώ το εισέπραξα αυτό. Αλλά πιο πολύ ενδιαφέρον έχει να σας μεταφέρω αυτό που συνέβη μετά στο Άγιο Πνεύμα, στην Κάτω Καμήλα και χτες στο Λευκόνα. Αυτό για μένα ήταν το πιο συγκλονιστικό. Σε αυτό θέλω να εστιάσουμε, στην προσέλευση του κόσμου. Ακριβώς. Και εάν το Άγιο Πνεύμα έχει και το δικό του θέατρο και είναι ένας χώρος όπου υπάρχουν και οι αξιόλογοι τόποι θεατές, αλλά είναι και ένα μέρος όπου έχει και ανθρώπους που έρχονται από τις αίρες, όπου ήταν πραγματικά γεμάτο το θέατρο. Στην Κάτω Καμήλα όμως και στο Λευκόνα, όπου οι πληροφορίες που είχα από προηγούμενες χρονιές ήταν ότι υπάρχει μια αδράνεια του κόσμου, δηλαδή μιλάμε ότι πηγαίνανε λέει 17-18 άτομα, 20 άτομα και στα δύο μέρη είχαμε πάρα πολύ κόσμο. Στην Καμήλα είχαμε 120 άτομα σε ένα ανοικισμό 920 ανθρώπους στην Αγωγείο που είναι ένα καταπληκτικό ρεκόρ και χθες το Λευκόνα είχαμε 200 άτομα. Με τον κόσμο να είναι να ενθουσιάζεται, να χαίρεται, να χειροκροτάει, να περνάει όμορφα. Και αυτό βέβαια δεν είναι τυχαίο, γιατί κοιτάξτε, αυτή η παράσταση είναι μια ακριβή παράσταση. Είναι μια παράσταση όπου έγινε εφάμιλα, οικονομικά, τεχνικά, υποκριτικά, όπως θέλετε πείτε το, με μια σημαντική παράσταση της κεντρικής καλοκαιρινής θεατρικής σκηνής. Είναι μια παράσταση με δύο πολύ σπουδαίους πρωταγωνιστές, τον Μιχάλη Μητρούση που το σκηνοθέτησε και όλα στο έργο, έναν εξέχοντα ηθοποιό της εποχής μας, ποιος έχει μια τεράστια διαδρομή παντού. Στο θέατρο, ξεκίνησε από τον Ευαγγελάτο και το Αμφιθέατρο, του πήρε βραβεία στο εξωτερικό, συνέχισε παίζοντας με όλους τους σημαντικούς σκηνοθέτες και ηθοποιούς στη χώρα. Είχε για 10 χρόνια το θέατρο Χιτήριο, που ήταν ένας από τους πιο σημαντικούς χώρους πολιτισμού στην Ελλάδα, με πάρα πολλές δράσεις, παρουσιάσεις βιβλίων, συναυλιών, βραβεύσεις και θέατρο φυσικά. Επίσης και η Όλγα Πολίτου, μια εξαιρετική ηθοποιός, με μακρά διαδρομή και αυτή. Και δίπλα τους στέκονται εις άξια, στέκονται με πολύ δύναμη, με πολύ θετική ενέργεια και με πάρα πολύ φινέτσα, 6 σερέν ηθοποιοί. Γιατί εμείς δεν είμαστε μια ιδιωτική επιχείρηση, είμαστε ένα κρατικό ουσιαστικά, μια θέατρο, το οποίο ζει, δρά με το δημόσιο χρήμα, με το χρήμα των συμπολιτών μας και των συμπατριωτών μας. Οπότε η υποχρέωσή μας ήταν να επιδιώξουμε αυτή τη συνύπαρξη και των σερέων ηθοποιών, δίνοντας και εργασία και χαρά και επαγγελματική διέξοδο. Και αυτό είναι κάτι που θέλουμε. Από τη στιγμή, κύριε Ανδρέου, που υπάρχει δεξαμενή εδώ στην πόλη των Σερών με ηθοποιούς οι οποίοι είναι σερέοι, είναι και φυσικό να προτιμηθούν. Βεβαίως και υπάρχει δεξαμενή και το ΔΙΠΕΘΕ έχει και θεσμούς με τους οποίους βοηθάει αυτό. Έχει την πάρα πολύ ενδιαφέρουσα πειραματική σκηνή του. Έχει την πάρα με τον διευθυντή τον Νίκο Τεβεργίδη, έναν καταξιωμένο άνθρωπο του θεάτρου, όχι μόνο τοπικά αλλά και υπερτοπικά. Έχει την εφηβική επίσης σκηνή με τον Αστέρη Πολυχρονίδη. Έχει κάνει σεμινάρια. Έχει δηλαδή την ανησυχία και τη διάθεση να διαμορφώσει ένα περιβάλλον όπου να μπορεί να υπάρχει πάντοτε, αν μη τι άλλο, η συμμετοχή σε ένα ποσοστό των ηθοποιών από τις αίρες. Εδώ πρέπει να πω όμως και κάτι για να είμαι εντάξει ενώ και συνειδησιακά, ότι όλη αυτή η προσπάθεια δεν μπορούσε να λειτουργήσει όπως λειτουργήσε εάν δεν συνέβαινε αυτό που εγώ το θεωρώ απαραίτητο, οι πρόβες, η προετοιμασία και η δράση να γίνει στις αίρες.
και όχι κάπου άλλο σε ένα άλλο αστικό κέντρο και να έρχονται πλούσιοι τοπίοι να κάνουν μερικές τζενεράλε πρόοδες και να πέσουν. Και αυτό το αποδέχτηκαν οι δύο πρωταγωνιστές μας. Ο Μιχάλης Μητρούσης θα συμπληρώσει 4 μήνες της ΣΕΡΙΣ. Είναι 2 μήνες για τις πρόοδες και τη σκηνοθεσία και θα κάνει και 2 μήνες περιοδία. Το ίδιο και η Όλγα Πουλίτο. Αυτό είναι πολύ συγκινητικό και βέβαια έχει και κάτι το οποίο δημιουργεί μια αμφίδρομη συνθήκη. Ας πούμε ο Μιχάλης και η Όλγα περπατούν στην πόλη. Κάνουν τις γνωριμίες τους εδώ στην πόλη και γίνονται ένα με την σεραϊκή κοινωνία. Ζυμώνονται μαζί τους. Τους αγαπούν όλοι, τους αισθάνονται δικούς ανθρώπους. Υπάρχει, οι ίδιοι μετά όταν θα πάνε στην Αθήνα σε κάποια άλλη πόλη θα είναι πρεσβευτές των Σερών και, του πραγματικά του πόσο φιλόξενοι υπήρξαμε απέναντί τους, πόσο και εμείς δεκτικοί και όπως και αυτοί άλλωστε ευγενέστατοι και δοτικοί. Οπότε αυτό δημιουργεί και ένα είδος κοσμοπολιτισμού, το οποίο το έχει ανάγκη όχι μόνο η Σέρα, το έχει ανάγκη κάθε πόλη της επαρχίας, κάθε τόπος της επαρχίας. Γιατί δεν θεωρώ δίκαιο το να διχαζόμαστε ανάμεσα την πρωτεύουσα, τη συμπρωτεύουσα, την τρίτη συμπρωτεύουσα τύπου Πάτρα και μετά τις υπόλοιπες πόλεις της χώρας. Θεωρώ ότι πρέπει να βλέπουμε το πολιτιστικό τοπίο της χώρας σαν ενιαίο. Και η δική μου η προσπάθεια θα είναι και προς αυτή την κατεύθυνση. Κύριε Ανδρέου, θα ήθελα λίγο να μου πείτε τώρα οι επόμενες παραστάσεις εδώ στην Περιφερειακή Ενότητα Σερών πότε είναι και ο κόσμος που μας ακούει, όσοι δεν έχουν ενημερωθεί, κοιτάξτε, να ξέρουν το πρόγραμμα. Δεν θέλω να κάνω και κανένα λάθος, επειδή είναι πάρα πολλές παραστάσεις. Υπάρχει στο site του ΔΠΕ, υπάρχει πλήρης καταγραφή όλων των παραστάσεων, θα γίνουν σε πάρα πολλά μέρη. Δηλαδή ο προγραμματισμός μας μιλάει για τουλάχιστον 20 έως 25 παραστάσεις μέσα στον νομό και έναν αριθμό τουλάχιστον άλλων 10 παραστάσεων εκτός του νομού. Δηλαδή θα πάμε στην Ορεστιάδα, στην Αλεξανδρούπολη, στην Κομουτινή, στο Κιλκής, πιθανότητα στη Δράμα. Σήμερα θα πηγαίναμε και θα πηγαίναμε στο αμφιθέατρο της Ήβρης στη Χαλκιδική, αλλά επειδή υπήρξαν φωτιές στην περιοχή εκεί στην Φούρκα, αναβλήθηκε η παράσταση και αναζητείται με καινούργια ημερομηνία για να πάμε εκεί. Υπάρχει λοιπόν μια μεγάλη κινητικότητα. Υπάρχει μια μεγάλη θετική ανταπόκριση και αν κάνουν τον κόπο οι ακροατές της θεατές και δούνε λίγο στο site του ΔΠΕ, δούνε λίγο το αναλυτικό πρόγραμμα. Θα μπορούν να ενημερωθούν και τις προσεχείς παραστάσεις. Σίγουρα θα συναντηθούν με κάποια παράσταση και τους συμβουλεύω, τους συνιστώ ανεπιφύλακτα να την παρακολουθήσουν, θα περάσουν πάρα πολύ ωραία. Κύριε Ανδρέου, σας ευχαριστούμε θερμά για την επικοινωνία. Καλή συνέχεια και καλή πορεία σας εύχομαι. Ευχαριστώ. Να πω ότι δεν τελειώνουμε βέβαια εδώ, ότι επίκειται για τη χειμερινή περίοδο, επίκειται πολλές σημαντικά και ενδιαφέροντα πράγματα, αφιερώματα στην μεταναστευτική καταστροφή, παιδικό θέατρο υψηλού επίπεδου, δράσεις πολιτιστικές και κοινωνικές, ομιλίες, παρουσιάσεις βιβλίων, συναυλίες. Υπάρχει ένα γεμάτο πρόγραμμα το οποίο νομίζω ότι οι Σεραίοι και οι Σεραίοι θα το ευχαριστηθούν. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Ανδρέου. Καλή συνέχεια. Εγώ σας ευχαριστώ. Επίσης και σε εσάς. Γεια σας. Άκου. Εγώ στο λαδιού δεν βάζω τίποτα. Έχει ζυμωθεί με λαδάκι ελιάς. Και το τρώω σαν γρακεράκι. Σαν πατατάκι, σαν μπισκοτάκι, σαν να μην υπάρχει αύριο. Και είναι πολύ καλή επιλογή το παξιμάδι. Α, δεν είναι παξιμάδι. Είναι παξαμάς. Προχωράμε βήμα-βήμα, χέρι-χέρι, χωρίς δισταγμό. Στηριζόμενοι στην εμπιστοσύνη που μας δείχνεται τόσα χρόνια, προχωράμε μπροστά, δημιουργώντας νέες συνθήκες για νέες καλλιέργειες και προϊόντα ζωής. Ήρθε η στιγμή να ξεπεράσουμε τις παλιές τακτικές, να φέρουμε το νέο, βασιζόμενοι στις δυνάμεις μας, στην εμπειρία χρόνων και στην άριστη επιστημονική κατάρτιση των γεωπόνων μας. Για να καρποφορήσουμε το μέλλον μας, για να σας προσφέρουμε το καλύτερο. Αγροεφόδια Παπαπαναγιώτου. Μια ζωή μαζί. Κεντρικό κατάστημα Εμμανουήλ Ανδρώνικου και Νικολάου Πλαστήρα 9, Σέρες. Υποκαταστήματα 5 χιλιόμετρο Σερών Ιγρήτας. Εθνική Οδός Βαλτερού Ηράκλειας. Διασταύρωση Θολού Νέα Ζύχνης. Κάθε μέρα όλοι μας οι πελάτες κερδίζουν και από τις προσφορές μας και από την κάρτα Κάντζας. Μέχρι την Τετάρτη. Κατσική σιωτηρή Παγκαίου, μόνο 8,90 το κιλό. Φίξ κουτί 330 ml, συσκευασία 9, συν 3 δώρο, μόνο 7,59. Προμηθευτείτε το κρέας της εβδομάδας σε εκπληκτική τιμή. Όλο το βόιο κρέας, ντόπιο ελληνικό, 1 ευρώ φθηνότερα. Κιμάς ανάμεικτος, νοπός ελληνικός, το κιλό, μόνο 6,30. Με 2 μερίδες έτοιμου φαγητού, δώρο, Pepsi Max 500 ml. Αφράτο τσουρέκι, 450 γραμμάρια.
γραμμάρια. Από το φούρνο μας το Καρβέλι, μόνο 2,50. Και Άρτος Χωριό, 350 γραμμάρια, μόνο 80 λεπτά. Τώρα στα σούπερ μάρκετ Κάντζας, 500 δώρα κάθε μήνα και ένας υπερτυχερός κερδίζει 300 ευρώ δώρο επιταγή για τα ψώνια του. Τι χρειάζεται για να συμμετέχεις στην κλήρωση? Να χρησιμοποιήσεις την κάρτα Κάντζας στις αγορές σου. Τόσο απλά. Πρώτη κλήρωση, 2 Αυγούστου. Εσύ ακόμα να αποκτήσεις κάρτα Κάντζας. Συνεχίζονται με γοργούς ρυθμούς οι προετοιμασίες για τη ΣΕΡΕΞΠΟ 2022 που θα ανοίξει τις πύλες της από τις 21 έως και τις 25 Σεπτεμβρίου. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου, Αθανάσιο Μαλιαρά, το ενδιαφέρον των εκθετών συνεχίζεται και αναμένεται να υπάρξει μεγάλη συμμετοχή. Πυρετώδεις είναι οι προετοιμασίες για τη ΣΕΡΕΞΠΟ 2022 που θα ανοίξει τις πύλες της στους εκθέτες και στο κοινό από τις 21 έως τις 25 Σεπτεμβρίου. Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων διαρκώς εμπλουτίζεται. Ήδη ανακοινώθηκαν οι συναυλίες με τον Δημήτρη Μπάση να ανοίγει τη ΣΕΡΕΞΠΟ και να μας υποδέχεται μια ξέχαστη μουσική βραδιά με πρωταγωνιστή το Καλό Τραγούδι. Ενώ την επόμενη μέρα στις 22 Σεπτεμβρίου θα ακολουθήσει η μουσική συναυλία με τη Ρένα Μόρφη. Έτσι ακριβώς πλησιάζουμε. 2 μήνες έμειναν σχεδόν μέχρι την έναρξη της ΣΕΡΕΞΠΟ. Την περασμένη εβδομάδα ανακοινώθηκαν οι 2 πρώτες συναυλίες. Την πρώτη μέρα θα είναι ο Δημήτρης ο Μπάσης και την δεύτερη μέρα, την πέμπτη, θα είναι η Ρένα Μόρφη. Θα ακολουθήσουν άλλες 3 συναυλίες και την Παρασκευή και το Σάββατο και την Κυριακή. 23, 24 και 25 Σεπτεμβρίου. Ενώ μια σειρά άλλων παράλληλων εκδηλώσεων έχουν ήδη δρομολογηθεί. Η σεραϊκή γαστρονομία θα διαρκέσει για 4 ημέρες με τους σεφ και τους πολιτιστικούς συλλόγους να αναμένουν να δώσουν τον καλύτερό τους σε αυτό. Άλλες παράλληλες εκδηλώσεις οι οποίες έχουν ήδη προγραμματιστεί και προβλέπονται να γίνουν θα ξεκινήσουν από την Τετάρτη με την σεραϊκή γαστρονομία, το Food Series Food Festival, το οποίο θα διαρκέσει τις 4 από τις 5 μέρες της ΣΕΡΕΞΠΟ, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο, με δράσεις που θα γίνουν από πολιτιστικούς συλλόγους, από το Σωματείο των Κρεοπολών που έχει αναλάβει την όλη διοργάνωση και με γνωστούς σεφ, οι οποίοι θα πλησιώσουν το πρόγραμμα και θα βγει κάτι καλό, έτσι για να προτάξουμε τα σεραϊκά προϊόντα. Όλες οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν μέσα στο επιχειρηματικό κέντρο Χρήστος Μέγκλας στους ειδικά δημορφωμένους χώρους. Όλες οι εκδηλώσεις θα γίνονται μέσα στο επιχειρηματικό κέντρο ΣΕΡΕΞΠΟ Χρήστος Μέγκλας σε διαμορφωμένους χώρους. Υπάρχει μεγάλο πολλά τετραγωνικά μέτρα, υπάρχουν πολλοί χώροι για να γίνουν οι διαφορετικές αυτές οι εκδηλώσεις. Ούτως ή άλλως, έτσι όπως το έχουμε οριοθετήσει, είναι ο συναυλιακός χώρος, ο χώρος που θα μπουν οι εκθέτες, ο χώρος που θα γίνουν το Food Festival, ο χώρος που θα είναι για τις εκδηλώσεις και για τα εγγένεια της έκθεσης. Και όταν λέω εκδηλώσεις αναφέρομαι στο Agroceres, στο αγροτικό συνέδριο που θα γίνει Σάββατο και Κυριακή, σε εκδηλώσεις που θα γίνουν με την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος, με το Δίκτυο Γυναικών Ελλάδος, με κάποια τουρνουά μπάσκετ που θα πραγματοποιηθούν, κάποιες άλλες αθλητικές εκδηλώσεις που είμαστε σε συνομιλίες για να τις κλείσουμε και φυσικά θα έχει και άλλη εξέδρα για τοπικά συγκροτήματα και γενικά πλήθος εκδηλώσεων, το οποίο βγαίνει σιγά σιγά, ανακοινώνεται τα προγράμματα. Θέλουμε να κλείσουμε το πρόγραμμα όσο νωρίτερα γίνεται, έτσι για να έχουμε και πιο πολύ χρόνο να προετοιμαστούμε. Το ενδιαφέρον εκθετών συνεχίζεται και αναμένεται να υπάρξει μεγάλη συμμετοχή. Μέχρι τώρα οι εκθέτες έχουν φτάσει περίπου στο 70-75% σε σχέση με το 2019. Σίγουρα θα είναι περισσότεροι. Ευτυχώς είπαμε, χώρος υπάρχει, διάθεση υπάρχει να έρθουν περισσότεροι, οπότε είπαμε πάμε για αρκετά περισσότερους εκθέτες από την προηγούμενη φορά και για πολύ περισσότερες εκδηλώσεις, έτσι ώστε και το πενθήμερο να έχουμε η καρδιά, ας πούμε, της Βορείου Ελλάδος να χτυπάει εδώ στις Έρες. Η Νομαρχιακή Επιτροπή ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής Αιρών διοργανώνει πολιτική εκδήλωση με θέμα ενεργειακή κρίση. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί σήμερα Δευτέρα στις 8 η ώρα στο Roof Garden του ξενοδοχείου Φίλιππος Ξενία.
Για το θέμα της ενεργειακής κρίσης θα μιλήσει ο αναπληρωτής καθηγητής ενεργειακής και περιβαλλοντικής πολιτικής και διαχείρισης στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και τομεάρχης ενέργειας του ΠΑΣΟΚ, Χάρης Δούκας. Ενώ την πολιτική επικαιρότητα θα αναλύσει ο βουλευτής Χαλκιδικής Απόστολος Πάνας. Η Νομαρχιακή Επιτροπή ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής Ερών διοργανώνει πολιτική εκδήλωση με θέμα «Ενεργειακή κρίση, επιπτώσεις, ευθύνες και προοπτικές. Τι αλλάζει στη ζωή μας και τι πρέπει να αλλάξουμε εμείς». Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 25 Ιουλίου στις 8 η ώρα στο Roof Garden του ξενοδοχείου Φίλιππος Ξενία. Στόχος είναι η αποσαφήνιση κέριων ζητημάτων που αφορούν στο χρηματιστήριο ενέργειας, στη ρήτρα αναπροσαρμογής, στην απανθρακοποίηση και απολιγνητοποίηση. Για το θέμα της ενεργειακής κρίσης θα μιλήσει ο αναπληρωτής καθηγητής ενεργειακής και περιβαλλοντικής πολιτικής και διαχείρισης στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και τομεάρχης ενέργειας του ΠΑΣΟΚ, Χάρης Δούκας, ενώ την πολιτική επικαιρότητα θα αναλύσει ο βουλευτής Χαλκιδικής και υπεύθυνος του κοινοβουλευτικού τομέα ευθύνης, ανάπτυξης και επενδύσεων του ΠΑΣΟΚ, Απόστολος Πάνας. Και στο σημείο αυτό πάμε να συνομιλήσουμε τηλεφωνικά με τον κύριο Χάρη Δούκα, ο οποίος, όπως είπαμε, είναι ο γραμματέας ενέργειας του ΠΑΣΟΚ και καθηγητής στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Κύριε Δούκα, καλό μεσημέρι από ΣΕΡΕΣ. Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατές σας. Θα ήθελα λίγο να μας πείτε δύο λόγια για την σημερινή σας πολιτική εκδήλωση, η οποία έχει ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον θέμα, αφορά όλους τους πολίτες, αυτό της ενεργειακής κρίσης. Ακριβώς θα προσπαθήσουμε να δούμε τα αίτια της κρίσης, η οποία είναι βεβαίως ευρωπαϊκή, είναι ένας πόλεμος ο οποίος στη γειτονιά μας με την εισβολή του Πούτιν κάνει, αλλά είναι και ένας ενεργειακός πόλεμος σε πλήρη εξέλιξη και έχει μια πολύ μεγάλη επίδραση, μεγαλύτερη από τις άλλες χώρες στην Ελλάδα. Στα τιμολόγια το βλέπουμε αυτό ηλεκτρικής ενέργειας, στα καύσιμα, και θα προσπαθήσουμε να εξηγήσουμε τις βασικές αιτίες που συμβαίνει αυτό, τις προτάσεις τις δικές μας για το πώς μπορούμε να μειώσουμε την πίεση που αισθάνονται τα νοικοκυριά, με ποιες πολιτικές, με ποια μέτρα και πώς μπορούμε να αλλάξουμε, θα λέγαμε, τον τρόπο συνολικά που προσεγγίζουμε τα θέματα του παραγωγικού μοντέλου ανάπτυξης που έχει οδηγήσει σε αυτό το κλείδωμα στο φυσικό αέριο και στις αυξήσεις. Και βεβαίως θα συζητήσουμε και για το πολύ επίκαιρο σημερινό που έχουμε ανακοινώσεις για την ηλεκτρική ενέργεια από το Υπουργείο, για τις νέες τιμές τιμολόγια του Αυγούστου. Είναι επικαιρότητα κάθε μέρα και έχουμε μια νέα εξέλιξη. Κύριε Δούκα, θα ήθελα λίγο να μου πείτε, γιατί είστε γνώστης αυτού του αντικειμένου, οι προτάσεις οι δικές σας, έτσι ώστε να μπορέσουν να ελαφρυνθούν οι πολίτες, γιατί είναι κάτι το οποίο απασχολεί και προβληματίζει όλους τους πολίτες. Δεν υπάρχει πολίτης σε αυτή τη χώρα που να μην τον καίει το ενεργειακό. Ποιες είναι, έχετε να προτείνετε? Ακριβώς, έχουμε προτάσεις σε μέσο πρόθεσμο, μακροπρόθεσμα, αλλά και άμεση προτάσεις. Η άμεση πρόταση, όπως ξέρετε, είναι το πλαφόν στη λιανική στα τιμολόγια, που σημαίνει ακριβώς ότι θα έπρεπε να προχωρήσει η κυβέρνηση από το Μάρτιο σε μια διατίμηση σταθερές τιμές στα τιμολόγια ηλεκτρικής ενέργειας περίπου στα επίπεδα του Σεπτεμβρίου του 2021 και να πληρώσουν για τη διαφορά η πολιτεία βεβαίως, αλλά και η ηλεκτροπαραγωγή και όλοι οι συντελεστές που συμμετέχουν, γιατί μέχρι τώρα, όπως όλοι ξέρουμε, το μεγάλο μερίδιο το πληρώνει η πολιτεία με επιδοτήσεις και βεβαίως καλύπτει μόνο ένα κομμάτι της ανακούφισης, το υπόλοιπο το πληρώνουν οι ίδιοι πολίτες. Άρα πλαφόν στη λιανική και να πληρώσουν όλοι οι συντελεστές και οι εταιρείες την εθνική αυτή προσπάθεια μετριασμού της κρίσης. Σε μέσο μακροπρόθεσμο επίπεδο, ρύθμιση δεν έχει γίνει τίποτα. Δεν έχει αλλάξει δηλαδή οι διαδικασίες μέσα από τις οποίες διαμορφώνονται στην πραγματικότητα οι τιμές στο χρηματιστήριο ενέργειας, και το πιο βασικό εδώ ποιο είναι? Η τιμή μας είναι 100% χρηματιστηριακή. Αυτό που πληρώνω εγώ στο τιμολόγιο μου διαμορφώνεται 100% από το τι θα πει ο Πούτιν και αν θα είναι ρούβλια ή αν θα προχωρήσει σε μια νέα ανακοίνωση για κυρώσεις η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα έπρεπε να είναι περισσότερο σταθμισμένο και σε σταθερές τιμές, δηλαδή να μην είναι μόνο χρηματιστηριακό το προϊόν. Δεν έχει γίνει τίποτα σε αυτήν την κατεύθυνση. Και βεβαίως, πάρα πολύ σημαντικό είναι να απεξαρτηθούμε συνολικά σε μέσο μακροπρόθεσμο επίπεδο από το φυσικό αέριο, στο οποίο μας προσέδεσαν σε υπερβολικό βαθμό τόσο η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας όσο και η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Θυμίζω ότι τα τελευταία 8 χρόνια έχουμε υπερδιπλασιάσει τη χρήση φυσικού αερίου στην ηλεκτροπαραγωγή. Αυτή είναι και η κύρια αιτία των ακραίων τιμών που βλέπουμε στη χώρα μας. Τον χειμώνα πώς τον βλέπετε, κύριε Δούκα?
νομίζω θα είναι πολύ δύσκολος, διότι έχουμε μια κλιμάκωση του ενεργειακού πολέμου. Όπως ξέρετε, το πολύ φυσικό αέριο το χρειαζόμαστε το χειμώνα, διότι εκεί το θέλουμε και για θέρμανση και το χρειάζεται πάρα πολύ και όλη η Ευρώπη. Υπάρχει ήδη ένα ρογμές, θα έλεγα, στην ενιαία ευρωπαϊκή αντιμετώπιση. Όπως ξέρετε, με την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 15% μείωση του φυσικού αερίου το χειμώνα που μας έρχεται. Ελπίζω αύριο συζητιέται η πρόταση αυτή σε επίπεδο Υπουργών Ενέργειας. Ελπίζω οι ρογμές αυτές να μην γίνουν ρήγματα, διότι αν δοκιμάζεται αυτή τη στιγμή η Ευρώπη και ο ενωσιακός χαρακτήρας και αν αρχίσουμε να λειτουργούμε κατά μόνο, αυτό θα έχουμε πετύχει το σχέδιο του Πούτιν, που είναι να διαραγεί ο ενωσιακός χαρακτήρας της Ευρώπης και βεβαίως και η κοινωνική ειρήνη των ευρωπαϊκών λαών. Είναι κρίσιμο το σταυροδρόμι μπροστά, αν θα μπορέσουμε πραγματικά να αντιμετωπίσουμε ομογενοποιημένα και ενωπητικά, με τις μέρους διαφοροποίησης μας, τη μεγάλη πρόκληση του χειμώνα που έρχεται, που θα χρειαστούμε πολύ φυσικό αέριο και άρα θα χρειαστεί να κάνουμε συνολικά σαν Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η κάθε χώρα με το μερίδιο της ευθύνης που της αναλογεί, όχι οριζόντια, τις προσπάθειες που πρέπει. Κύριε Δούκα, θα ήθελα να ρωτήσω, εκδηλώσεις τέτοιου είδους με αυτό το θέμα έχουν ξαναγίνει σε άλλες περιοχές και σήμερα θα βρεθείτε και στην πόλη των Σερών ή ξεκινάτε σήμερα από την πόλη των Σερών? Κοιτάξτε, με αυτό το χαρακτήρα ξεκινάμε σήμερα. Σήμερα. Με τα ίδια χαρακτηριστικά από τις ΕΣ, και είναι και ένας συμβολισμός, διότι έχουμε πολύ κοντά και το σταθμό της Σιδηροκάστρου, που εκεί ξεκινάει, θα έλεγα, είναι η είσοδος του φυσικού αερίου της Ρωσίας για την Ελλάδα. Είναι και συμβολική η επιλογή του σημείου. Και είναι η συμβολική επιλογή να δείξουμε ότι από εδώ μπορούμε να ξεκινήσουμε έναν άλλο τρόπο ανάπτυξης, και μάλιστα θα παρουσιάσουμε και ένα ολοκληρωμένο σχέδιο που να ξεκινάει μια μεγάλη ηλεκτρική λεωφόρος, δίκτυο δηλαδή ηλεκτρική συνέχεια από την περιοχή σας και να καταλήγει κοντά στην Γερμανία, που να δίνει καθαρή ηλεκτρική ενέργεια που θα παράγεται από τη χώρα μας στην Γερμανία και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Ένα άλλο μοντέλο, αντί για το διαμετακομιστικό κέντρο που ήταν φυσικό αερίο, που ήταν και η χώρα μας συνολικά, να γίνουμε ένα νέο ενεργειακό μπραντ παραγωγής και μεταφοράς καθαρής ηλεκτρικής ενέργειας σε όλη την Ευρώπη. Μάλιστα, έτσι όπως το αντιλαμβάνουμε, είναι σαν να μας λέτε ότι έχουμε ένα γερό χαρτί αυτή τη στιγμή στα χέρια μας, το οποίο θα πρέπει να το εκμεταλλευτούμε όπως πρέπει. Που είναι οι εγχώροι φυσικοί μας πόροι που υποαξιοποιούμε και που θα μπορούσαμε να τους αξιοποιήσουμε ακριβώς για να γίνουμε ενεργειακά αυτόνομοι, με περιβαλλοντικά φιλικό τρόπο, με καθαρό τρόπο, και βεβαίως να γίνουμε και χώρα εξαγωγής καθαρής ηλεκτρικής ενέργειας, αντί για απλώς ένα διαμετακομιστικό κέντρο ορυκτών καυσίμων, τρίτων χωρών. Ναι, κύριε Δούκα, σας ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Απλά θα υπενθυμίσουμε στο κοινό που μας παρακολουθεί ότι η εκδήλωση αυτή είναι σήμερα στις 8 η ώρα στο ξενοδοχείο Φίλιππος Ξενία, επάνω στο χώρο του Roof Garden. Όλοι οι πολίτες, είναι ένα θέμα που μας ενδιαφέρει, που μας αφορά, μπορούν να παρευρεθούν εκεί και να ακούσουν τα όσα ενδιαφέροντα θα έχετε να τους πείτε και να αναλύσετε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Βεβαίως είναι για όλους τους πολίτες, διότι τα θέματα αυτά αφορούν όλο τον κόσμο. Απλά εκεί θα παρουσιάσουμε και τις δικές μας εξειδικευμένες θέσει σαν Πασόκ Κίνημα Αλλαγής. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά, γεια σας. Σε πρώτο πλάνο. Πλάνο στούντιο. Τώρα στο νέο μας στούντιο. Βασιλέως Βασιλείου 4, Σέρες. Και στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων. Περισσότερες ειδήσεις και ρεπορτάζ στο βραδινό δελτίο με τον Γιώργο Καπετάνιο.